Κυρία Αντιδήμαρχε, αύριο έχουμε λαϊκή αγορά. Ένα στοίχημα που δεν πρέπει να χάσουμε. Τώρα που βγήκαμε και από το κόκκινο σαν Δήμος Εορδέας. Κάθε Τετάρτη αυτόν τον ίδιο αγώνα κάνουμε για να μην χάσουμε αυτό το στοίχημα, να λειτουργήσει καλά η λαϊκή μας αγορά. Με όλα τα απαραίτητα μέτρα, έχει ανακοινωθεί ήδη η λίστα των εκθετών. Από τα χαράματα θα είμαστε εκεί όλοι μαζί, δημοτική αστυνομία, εγώ, οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου και με τη βοήθεια της αστυνομίας να τοποθετηθούν, να κυλήσει καλά πρώτα απ' όλα ο καιρός που κι αυτός άνοιξε και είναι ασήμαχος, να κρατηθούν οι αποστάσεις, τα προσωπικά μέτρα ευθύνης και η προσωπική στάση ευθύνης του καθενός, είτε είναι εκθέτες είτε είναι αγοραστικό κοινό να βοηθήσουν, να πάμε σε μια έρευνα λειτουργία και να έχουμε τα κατάλληλα αποτελέσματα τα οποία προσδοκούμε όλοι. Αποστάσεις μεταξύ των πάγκων, αυτό σε ό,τι αφορά τους εκθέτες, αλλά και οι πολίτες πρέπει να μην συνοστίζονται, να μην αγγίζουν προϊόντα, να τα βάζει ο εκθέτης. Επανειλημμένως το έχουμε πει, να μην ακουμπάνε, να μην συνοστίζονται, να κάνουν υπομονή. Όλο το θέμα δημιουργείται τη χρονική στιγμή, μπορώ να πω γύρω στις 10.30 με 12, που έρχεται ο κύριος όγκος των καταναλωτικού κοινού, να δείξουν λίγο υπομονή, 2 με 3 λεπτά. Όταν αγγίζουν και στριμώχνονται, πράγμα το οποίο δεν επιτρέπεται, δημιουργούν και χρονοκαθυστέρηση και περισσότερο αργούμε και έχουμε θέματα. Και ο Δήμος έχει μεριμνήσει να πάρει και παράδρομους και άλλους δρόμους για να υπάρχει άνεση στους εκθέτες και με αποστάσεις. Έχουμε κλειστεί όλη τη Δημοκρατία στην οδό Πόντος από Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι το νοσοκομείο, η οποία λειτουργεί πολύ καλά. Υπάρχουν κάποια ψηλοθέματα στην οδό Πόντους και στη Χρυσοστόμου Σμύρνης, τα αντιμετωπίζουμε. Σε μεγάλο σημείο και βαθμό είμαστε ευχαριστημένοι, τέλος πάντων, σε γενικές γραμμές πάμε αρκετά καλά. Ελπίζουμε έτσι να συνεχίσουμε και κάποια στιγμή μέχρι τέλη Μαρτίου θα ολοκληρώσουμε και τον κανονισμό της λαϊκής μας αγοράς που ψηφίστηκε προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο το ανταποδοτικό τέλος και να είμαστε έτοιμοι όταν θα έρθουμε πλέον στην κανονικότητα να λειτουργήσει με σύγχρονους όρους η λαϊκή αγορά και με έναν κανονισμό λειτουργίας μετά από 12 συναπτά έτη. Δεν χρειάζεται να βιαστούμε. Υπάρχει μεγάλο ωράριο λειτουργίας από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Άρα μπορούμε να κάνουμε τα ψώνια μας με την ησυχία μας και με υγειονομικά μέτρα. Το είναι γεγονός αυτό που λέτε. Το ωράριο είναι από τα χαράματα. Ξεκινάμε πάρα πολύ νωρίς. 6.30 με 7 από ό,τι βλέπω έρχεται οι πρώτοι καταναλωτές. Τελειώνουμε κοντά στις 2.30 με 3. Πολλές φορές πάει 3.30 και κάτι. Δεν υπάρχει θέμα χρόνου και βιασύνης. Θέμα υπομονής και ατομικής ευθύνης των μέτρων. Και από τους εκθέτες και από το καταναλωτικό κοινό. Από όλους μας ανεξαιρέτως.